Καλησπέρα παιδιά, CheckTechNow, Κώστας εδώ. Σήμερα θα δούμε ένα κινητό το οποίο στάλθηκε σε μένα πριν από λίγο καιρό. Η αλήθεια είναι ότι όταν το πρότεινα δεν τρελάθηκα τόσο, γιατί δεν έχει κάτι το ιδιαίτερο. Στην ουσία είναι, από το λίγο που είδα, η λογική συνέχεια του 4X της Xiaomi, είναι το 5X, θα το δείτε, και είναι αυτό εδώ. Το οποίο κινητό είναι αρκετά όμορφο, το κρατάω και ανάποδα, 4 GB RAM, αρκετά δυνατό, και 64 GB εσωτερικό χώρο. Το καλό είναι ότι παίρνει καρτούλα SD, δύο καρτούλες από ό,τι είδα και τσέκαρα για SIM. Αρκετά καλό μοντέλο, έχει Type-C, το οποίο μου αρέσει περισσότερο, και έχει και θύρα ακουστικών από κάτω. Δηλαδή στην ουσία είναι τυπικά εξωτερικά ένα iPhone 7, αν θυμάμαι καλά τα μοντέλα της Apple, το οποίο έχει και audio jack και Type-C καλώδιο. Το σημερινό βίντεο, επειδή τα χαρακτηριστικά του είναι ακριβώς τα ίδια από ότι είναι τα χαρακτηριστικά του 4X, δηλαδή δεν έχει τόσο τρομερή διαφορά. Ωραία, μπορεί να τραβήξει και 4K βίντεο. Έχει διπλή κάμερα, αυτό οφείλω να το πω. Η μεγάλη του διαφορά είναι ότι έχει διπλή κάμερα πίσω, όπως και το iPhone 7. 12 και 12 MP δεν την πανίζει η Xiaomi. Και μία κάμερα μπροστά, 5 MP. Μπροστά δεν έχει βελτιωθεί και τόσο. Φοράει MIUI το 8. Είχα διαβάσει ότι θα έπαιρνε το 9. Έπρεπε να έχει το 9 καθώς ήρθε το εργοστάσιο, αλλά ίσως να το πάρει με update πιο μετά. Επίσης, όπως είδατε, 4 GB RAM, 64 GB χωρητικότητα. Έχει αισθητήρες G-Sensor, όλα τα συναφή μέσα, για να το χειρίζετε με VR με οτιδήποτε θέλετε εσείς. Και γιατί σας τα λέω όλα αυτά εδώ και γιατί δεν σας τα λέω στο βίντεο? Γιατί στο βίντεο είμαστε ακόμα, απλά θέλω το βίντεο να το κάνω λίγο διαφορετικό. Ξέρω ότι το συγκεκριμένο θα το ανοίξουν και άλλα άτομα εδώ στην Ελλάδα, ήδη έχει πέσει αρκετούς. Οπότε, εφόσον θα το δείτε από όλους να λένε τα χαρακτηριστικά, εγώ θα ήθελα λίγο να κάνω κάτι το οποίο είναι λίγο διαφορετικό. Θα ήθελα να κάνω ένα σιωπηλό βίντεο unboxing, να δούμε τα χαρακτηριστικά χωρίς πολλά λόγια. Ξέρω ότι σε κάθε βίντεο σας ζαλίζω, αυτό κάνω και τώρα ούτως ή άλλως. Και θα ήθελα να το δούμε λίγο πώς είναι σαν σύνολο στην εμφάνισή του. Και ναι, ίσως θα κάνω και ξεχωριστό review, θέλω να κάνω και δεύτερο βίντεο γι' αυτό, να δούμε μετά από καιρό πώς είναι, πώς δεν είναι. Αλλά ναι, το βίντεο που θα δείτε στη συνέχεια θα είναι διαφορετικό από ό,τι έχετε συνηθίσει, γι' αυτό σας λέω τα βασικά χαρακτηριστικά του μέχρι τώρα. Είναι αξιόλογο, αλλά αρκετά ακριβούτσικο, η τιμή του αυτή τη στιγμή είναι γύρω στα 2 εκατοστάρικα. Οπότε ναι, αυτό όταν μου το στείλανε έκανε 240, τώρα έπεσε 40 ευρώ. Εάν πέσει κάτω από τα 190-180, νομίζω ότι είναι καλό deal. Είναι αρκετά όμορφο κινητό, αρκετά καλά χαρακτηριστικά, αλλά και αρκετά ευαίσθητο κινητό. Όσο όμορφο και να είναι, χρειάζεται θήκη. Anyway, ας συνεχίσουμε στο unboxing. Λοιπόν, παιδιά, μια παρατήρηση, κάτι το οποίο είδα μετά αφού τέλειωσε το unboxing, άνοιξα το κινητό. Γενικά το κινητό είναι υπέροχο, η συσκευή είναι πολύ καλό, το hardware μου άρεσε πάρα πολύ, η εμφάνιση είναι πάρα πολύ γρήγορο, μου αρέσει. Το θέμα είναι ότι η ROM που έχει μέσα, για κάποιο, βασικά είναι κινέζικη ROM, η οποία δεν έχει το Google Play Store, οπότε εάν κάποιος το πάρει θα πρέπει να το εγκαταστήσει ξεχωριστά. Θα σας έχω στην περιγραφή έναν τρόπο, απλά θέλει προσοχή, γιατί και εγώ στην περιγραφή του κινητού μέσα στη σελίδα του GearBest συγκεκριμένα, γιατί από εκεί ήρθε, έβλεπα ότι έχει Play Store εγκατεστημένο, αλλά τελικά το Play Store δεν είναι εγκατεστημένο και έχει το Me Store μέσα και είναι όλα στα κινέζικα, πείτε το όπως θέλετε. Το θέμα είναι ότι δεν μπορώ να κάνω εύκολα δουλειά και πρέπει να ξαναεγκατασταθεί, ή μάλλον να εγκατασταθεί μια και καλή το Play Store. Αυτό μια μικρή παρατήρηση, αλλά κατά τα άλλα από ό,τι είδα και όπως το έχω χειριστεί είναι υπέροχη συσκευή και μ' αρέσει και μάλλον τελικά θα φύγουν όλα τα κινητά και θα κρατήσω μόνο αυτό. Όφιλα να σας το πω, να έχετε και εσείς το νου σας, γιατί το unboxing είναι ένα καθαρό unboxing χωρίς πολλά λόγια, βασικά χωρίς καθόλου λόγια, να δείτε μόνο τη συσκευή. Και επίσης ένα καλό το οποίο πρόσεξα και μου άρεσε, ότι έχει και θύρα υπερήθρων πάνω, να σας δείξω, είναι εδώ πάνω αυτό εδώ. Και σημαίνει ότι μπορείτε να το χειριστείτε και σαν τηλεκοντρόλ ίσως, κάτι το οποίο είχα πολλά χρόνια να δω σε κινητό, βασικά αυτά πρώτα στην Ελλάδα δεν έχουν όλα, στα κινέζικα κινητά ήταν τα περισσότερα που βλέπουμε θύρα υπερήθρων. Τέλος πάντων, το είχαν σταματήσει για ένα διάστημα. Αυτό, όλους τους παραδόξους, έχει και θύρα υπερήθρων. Αυτό από μένα. CheckTechNow, Κώστας, και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά!